Ο όμιλος Toyota είναι από τους πρωτοπόρους όσον αφορά τα υβριδικά αυτοκίνητα, με τα πρώτα μοντέλα του είδους να έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια από την παραγωγή τους. Μεγάλο ερώτημα στον χώρο της αυτοκίνησης ήταν το πότε θα δούμε τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τους Ιάπωνες. Η απάντηση είναι στο Lexus UX300i, που αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Toyota στον χώρο των ηλεκτρικών. Ο κινητήρας του ηλεκτρικού UX αποδίδει 204 ύπους και 30 κιλά ροπής και συνδυάζεται ως συνήθως με κυβότιο σταθερή σχέση 1:1, που κινεί τους εμπρός τροχούς. Οι επιδόσεις είναι αξιόλογες για το βάρος των 1800 κιλών, με τα 0-100 να έρχονται σε 7,5 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία από την μπαταρία των 54 κιλοβατορών θεωρητικά φτάνει τα 315 χιλιόμετρα. Στην πράξη, μια τιμή λίγο πάνω από τα 250 είναι το πιο πιθανό σενάριο. Η φόρτιση διαρκεί λιγότερο από μια μισή ώρα σε ταχυφορτιστή 50 kW, ενώ σε μια οικιακή εγκατάσταση με εναλλασσόμενο ρεύμα 32 A, κάτι παραπάνω από 8 ώρες. Στην πράξη, η αυτονομία είναι αρκετή για κίνηση μέσα στην Αθήνα, βέβαια για το κάτι παραπάνω το δίκτυο φόρτισης δεν είναι ακόμα επαρκές, με αποτέλεσμα το ταξίδι να είναι μια δύσκολη διαδικασία. Η κίνηση του Lexus είναι αρκετά καλή. Η ανάρτηση αποσβαίνει αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του δρόμου, χωρίς να επιτρέπει μεγάλες κλίσεις ή στροφές. Η απουσία θορύβου από τον κινητήρα και η καλή ηχομόνωση ενισχύουν την premium αίσθηση που έχουμε συνηθίσει από τα Lexus. Το εσωτερικό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είναι οδηγοκεντρικό σε σχεδίαση, χωρίς να υπολείπεται σε τεχνολογία και πρακτικότητα, τα υλικά του είναι καλά και το σύστημα υποβοήθησης του οδηγού πλήρες και εύκολο στην εξοικείωση. Οι χώροι για τους εμπρός επιβάτες είναι αρκετά άνετοι, με τους πίσω να περιορίζονται λίγο περισσότερο λόγω των μπαταριών που βρίσκονται κάτω από το πάτωμα. Το πόρτο αγκάζ φτάνει 470 λίτρα, νούμερο ικανό να καλύψει τις ανάγκες 4 ατόμων. Το βάρος είναι αρκετό, αλλά το πλαίσιο το διαχειρίζεται αποτελεσματικά, όπως και την ροπή των 30 κιλών του ηλεκτροκινητήρα. Θυμίζει συμβατικό αυτοκίνητο και όχι ηλεκτρικό, και αυτός δείχνει να είναι και ο σκοπός του, σαν αυτοκίνητο μιας και διαφοροποιείται ελάχιστα εμφανισιακά από το υβριδικό UX250H. Εκτός δρόμου δεν είναι ιδιαίτερα ικανό, μιας και ο μεγάλος εμπρός πρόβολος μειώνει αρκετά τη γωνία προσέγγισης. Η πρώτη γεύση που παίρνουμε για την ηλεκτροκίνητη εποχή της Toyota μέσω του Lexus UX300E είναι αρκετά θετική. Είναι προσιτό σε αίσθηση, εύκολο στη χρήση και η εγγύηση των 6 χρόνων ή των 180.000 χιλιόμετρων είναι ένα ακόμα δυνατό χαρτί. Σίγουρα η αυτονομία του περιορίζει τη δεδομένη περίοδο στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να περιμένουμε αυτοκίνητα με μεγαλύτερες μπαταρίες και πιο ουσιαστική αυτονομία για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Η τιμή του τώρα, μιας και έχουμε να κάνουμε με μια premium επιλογή, δεν είναι χαμηλή και ξεκινά από τα 54.900 ευρώ. Η Volkswagen, παρά το γεγονός ότι δεν είναι εμπορικά στην καλύτερη της περίοδο, αποτελεί μέλος ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κόσμο και είναι μια από τις εταιρείες που ξέρει πώς να βρίσκει τη χρυσή τομή ποιότητας, χώρων αλλά και οδικής συμπεριφοράς στα αυτοκίνητά της. Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι και το Tiguan, που με την εμφανισιακή του ανανέωση γίνεται πιο επίκαιρο, αποκτώντας plug-in υβριδική έκδοση, έκδοση R αλλά και νέα στοιχεία τεχνολογίας στο εσωτερικό. Η πιο λογική επιλογή για τα μηχανικά μέρη είναι αυτή που συνδυάζει τον 1500 τετρακύλινδρο Turbo TSI Evo με το 7 αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Οι 150 ύπη και τα 24 κιλά ροπής σε συνδυασμό με το αυτόματο κυβότιο κρατάνε τον κινητήρα πάντα στο φάσμα λειτουργίας του, με αποτέλεσμα οι ρεπρίζες επιταχύνσης να είναι αρκετά αξιόλογες.
Τα 0-100 έρχονται σε 9,2 δευτερόλεπτα, με την κατανάλωση να πέφτει δύσκολα κάτω από τα 9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, παρά το σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων που εξοπλίζει το μοντέλο. Η κύληση παρά τις 19 ρεζάντες είναι αξιόλογη. Η ανάρτηση είναι λίγο σφιχτή, αλλά δεν ενοχλεί. Και η ηχομόνωση είναι καλή μέχρι τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα, που από εκεί και μετά εμφανίζεται κάποιος αεροδυναμικός θόρυβος. Πέραν από τις μικρές επεμβάσεις στο εξωτερικό, όπως στα φώτα και στο εμπρός μέρος, αλλαγές συναντάμε και στο εσωτερικό. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και το τιμόνι έρχονται αυτούσια από τον Golf, με την οθόνη να παραμένει στην παλιά σχεδιαστική λογική της φίρμας. Νέο είναι και το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης που έρχεται πακέτο με το αυτόματο κυβότιο, αλλά και το σύστημα διατήρησης λωρίδας και αποφυγής σύγκρουσης. Τα υλικά είναι βελτιωμένα, αν και όχι κορυφαία, και η εικόνα είναι σίγουρα ανανεωμένη. Οι χώροι είναι πολύ άνετοι, ακόμα και για 5 επιβάτες, με το port bagage να διαμορφώνεται στα 520 λίτρα, με επιλογή να φτάσει στα 615 με τα πίσω καθίσματα στην κάθετη τους θέση. Οδηγικά σίγουρα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το τιμόνι έχει μέτρια αίσθηση, αλλά είναι σχετικά γρήγορο και το πλαίσιο είναι αξιόλογο για το χαρακτήρα και το βάρος των 1.500 κιλών. Κινητήρας και κυβότιο συνεργάζονται αρκετά καλά, αν και στο κατέβασμα το κυβότιο είναι κάπως αργό σε κάποιες περιπτώσεις. Εντός πόλης, η υψηλή θέση οδήγησης και το αυτόματο κυβότιο βοηθούν αρκετά τις μετακινήσεις. Στο ταξίδι θα βολευτούν άνετα μέχρι και 5 άτομα. Εκτός δρόμου, η έλλειψη τετρακίνησης αλλά και οι 19 ρεζάντες βάζουν σχετικά χαμηλά τα όρια. Η δεύτερη γενιά του Tiguan δεν είναι σίγουρα ένα καινούριο αυτοκίνητο. Με το εμφανισιακό όμως φρεσκάρισμα και τις νέες εκδόσεις αποκτά νέα υπόσταση στην κατηγορία και γίνεται πιο επίκαιρο. Προσθέτοντας την εντυπωσιακή εμφάνιση και τους μεγάλους χώρους, υβριδική έκδοση αλλά και έκδοση επιδόσεων. Με την τιμή του αυτόματου με τους 150 ύπους να ξεκινά από τα 34.300 ευρώ. Λυπίδης Turbo Diesel Master Power Turbos για σκληρή αγωνιστική χρήση. New Genius μηχάνημα βελτίωσης και αναβάθμισης κινητήρων. Rapid FR kit βελτίωσης απόκριση στο πετάλ του γκαζιού. Kit βελτίωσης κινητήρων μοτοσυκλετών. Εμπορευόμαστε δεκαετίες τώρα δυναμόμετρα. Ναβαρίνο 9, περιοχή Αλφακτέο, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-753-688 www.turbodiesel.gr. Ανδρέας Κωστής και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Στην εταιρεία Κωστής Parts, σε ένα χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε μια τεράστια γκάμα από καινούργια και μεταχειρισμένα, γνήσια και aftermarket ανταλλακτικά για το γαλλικό σας Renault, Peugeot και Dacia. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και 40 χρόνια εμπειρίας, σας εγγυόμαστε την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας. Κεντρικό κατάστημα 7 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Τηλέφωνο 210-2586-185-186. Αποθήκη Ιωνίας 111, Αχαρνές. 210-2387-878 www.kostisparts.gr. Keratsas Racing Service. Σέρβις, ηλεκτρονικός έλεγχος, έλεγχος air condition, κάρτα καυσαερίων. Θα μας βρείτε Χρυσοστόμους Μήνης 17, Καμίνια Πειραιάς και στα τηλέφωνα 210-4138-523 και 6970-646701. Η επαφή με τη θάλασσα, την αρμύρα και η αγάπη μας για το ψάρεμα μας οδήγησαν να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι σε ελληνικές γεύσεις. Βοηθούμενοι από πολλούς ψαράδες φίλους μας, καθώς και από καπεταναίους με τις φοβερές συνταγές τους, προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μας δίνει απλόχερα η επεροντοσύνη της γαλάζιας θάλασσας.
Η πρώτη ύλη είναι φρέσκια, όσο πιο απλά μαγειρεμένη γίνεται. Εξάλλου, η φράση που μας εκφράζει είναι «τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπούν στη θάλασσα». Μην ακούσω πάλι σχόλια για το επίπεδο των Ελλήνων οδικών αγώνων. Οι κορυφαίοι στην Ελλάδα μπορούν να είναι και κορυφαίοι στο εξωτερικό, αρκεί να τους δοθεί ευκαιρία. Χρυσό παράδειγμα είναι ο Τάκης Καλτσάς, ο γνωστός οδηγός που συνδύαζε μοναδικά το θέαμα και το χρόνο στις αναβάσεις με το θαλασσί Escort Mark 1 και μια BMW αργότερα. Μετανάστευσε πρόσφατα στη ΣΥΠΑ και κατάφερε να κερδίσει 2 πρωταθλήματα για το 2022 με μια BMW M3. Τα πρωταθλήματα TAF-TAF που κέρδισε ο Τάκης αφορούν τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont. Έχουν έκταση περίπου 470.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 3 φορές η Ελλάδα δηλαδή, και παραπάνω, και είναι η πιο μικρή γεωγραφικά ενότητα των ΗΠΑ. Ο πληθυσμός τους όμως είναι ολόκληρα 58 εκατομμύρια, κάνοντάς τες την πιο πικροκατοικημένη περιοχή των ΗΠΑ. Είναι ταυτόχρονα και η πιο αναπτυγμένη, σε όλους σχεδόν τους τομείς. Όλα αυτά σημαίνουν πολλά για το επίπεδο των αγώνων από τη μία και τον αριθμό των συμμετεχόντων από την άλλη. Ποιοι είναι οι κανονισμοί αυτών των αγώνων TAF-TAF της Βορειοανατολικής Περιφέρειας? 14 αγώνες από όπου μετρούν τα 12 καλύτερα αποτελέσματα. Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε 4 πίστες. Η πιο γνωστή είναι το Watkins Glen, όπου παλιά γινόταν αγώνας Φόρμουλα 1. Η πίστα είναι τεραστίων προδιαγραφών σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο πρωταθλητής μας. Υπάρχουν 6 κατηγορίες αυτοκινήτων, η TAF-TAF U, η TAF-TAF 1, 2, 3, 4 και 5. Όλα έχουν να κάνουν με τα κιλά ανά ύπο, εκτός από την TAF-TAF U Unlimited που είναι πολύ ελεύθερη, εκεί φτιάχνεις ό,τι θες εσύ. Το TAF-TAF είναι πολύ διάσημο στη ΣΥΠΑ γιατί το αμάξι πρέπει να είναι στο όριο των προδιαγραφών και από την άλλη έχει τεράστιο ανταγωνισμό. Ο Τάκης κέρδισε την TAF-TAF 3 όπου και ανήκει η M3 του. Κάθε αγώνας είναι μία μέρα και έχει 4 session των 20 λεπτών. Εκεί προσπαθείς να κάνεις τον ταχύτερο χρόνο σου. Όποιος σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας είναι και ο νικητής του αγώνα και ούτω καθεξής. Για να μετρήσει ο γύρος σου, πρέπει όταν βγεις από την πίστα να πας στη ζυγαριά και να έχεις το in-car βίντεο που πρέπει να τραβάς. Σε περίπτωση που η λέσχη, ο οργανωτής ή κάποιος αγωνιζόμενος θέλει να σε ελέγξει, πρέπει να καταθέσεις το βίντεο και να πας στο δυναμόμετρο. Όλα τα άλλα τα ελέγχει η λέσχη. Ένα ακόμη θετικό είναι ότι στους αγώνες αυτοκινήτου στην περιοχή αυτή τρέχουν πολλοί Έλληνες. Έχει κανείς καμία ιδέα να μαζέψουμε αυτοκίνητα στην Ελλάδα και να τους φέρουμε όσους περισσότερους γίνεται για ένα αγώνα μεταναστών? One off, μια φορά. Τάκης μας είπε, απόφασή μου ήταν να μην τρέξω wheel to wheel γιατί το θεώρησα επικίνδυνο για το αμάξι μας. Από ό,τι καταλαβαίνεις, χρειάζεται μόνο ένας ηλίθιος να πέσει πάνω σου και να σε καταστρέψει. Χορηγούς δεν έχω, δεν λειτουργεί έτσι εδώ το θέμα. Δεν υπάρχουν χορηγοί που να μας δίνουν λεφτά στην αρχή της χρονιάς. Τους χορηγούς τους βρίσκει η λέσχη για τους αγώνες. Βάζεις αυτοκόλλητα και αν κερδίσεις παίρνεις υλικά ή λεφτά από τις εταιρείες που διαφημίζεις. Για παράδειγμα, εγώ έχω σαν χορηγό τα ελαστικά Τόγιο από τα οποία παίρνω λάστιχα. Ο πρώτος σε κάθε αγώνα παίρνει έπαθλο ανάλογα με τις συμμετοχές στην κατηγορία. Από 1.000 έως 2.000 δολάρια σε κάθε αγώνα. Εγώ σε ένα Σαββατοκύριακο κέρδισα 2 αγώνες και πήρα 4.500 δολάρια επειδή είχε πολλές συμμετοχές. Πάνω στο αυτοκίνητο υπάρχουν αυτοκόλλητα Τόγιο, MCS αναρτήσεις
και έχω κτακάκια φρένου. Κερδίσαμε την TAF TAF 3, όπου και ανήκει το αμάξι μας. Του χρόνου σκεφτόμαστε να τρέξουμε με το ίδιο αμάξι στην TAF TAF Unlimited, την πολύ μεγάλη κατηγορία, όπου θέλω να προσπαθήσω να κάνω το κατόρθωτο, να κερδίσω με ένα TAF TAF 3 τη μεγάλη κατηγορία. Και μόνο το αποτέλεσμα του Τάκη μας κάνει περήφανος. Άντε και στο στόχο για το 2023. Ένα πολύ δύσκολο στόχο. Και μετά βλέπουμε. Το αντίστοιχο των ευρωπαϊκών σπορ αυτοκινήτων στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού είναι τα muscle cars, ιδίως τα 70s. Θηριώδεις V8 κινητήρες, τριψήφιοι αριθμοί ύπων, μονοψήφια δευτερόλεπτα για το 0-100. Αλλά και οδική συμπεριφορά που δεν θα ζήλευαν ούτε τα αγροτικά φορτηγάκια της εποχής εκείνης. 1970, Oldsmobile Rally 350, το μικρό αδερφάκι του 442, ένα αυτοκίνητο που προσπαθούσε να προσφέρει επιδόσεις χωρίς να τεινάξει την μπάνκα και να αδειάσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Αντίπαλοι του, το Chevrolet Chevelle και το Dodge Dart, που γνώρισαν όμως μεγαλύτερη επιτυχία. 1970 AMC Rebel Machine. Μάλλον σε αυτόν αφαιρόταν ο David Bowie όταν τραγουδούσε Rebel Rebel. Ουσιαστικά ήταν ένα αυτοκίνητο dragster με στολή δρόμου. Το 1969 η Ford συμμετείχε με 10 Rebel στο NHRA World Championship Drag Race Finals με την προϋπόθεση ότι μπορούσε να τα πουλήσει επί τόπου. Το 1969 Chevrolet Kingswood 427. Ναι, ένα station wagon muscle car. Το Chevrolet Kingswood 427 σίγουρα γύριζε κεφάλια και τράβαγε βλέμματα, κυρίως βέβαια με το μέγεθός του. Και παρόλη την οικογενειακή εμφάνιση που είχε, ήταν ιδιαίτερα δυνατό. Κινητήρας ένας V8 427 κυβικών εντζών με ισχύ 390 ύπων. Το 1969 Ford Torino Talladega. Πίσω στα τελευταία χρόνια των 60's, για να συμμετάσχει ένα αυτοκίνητο στους αγώνες NASCAR έπρεπε να έχει παραχθεί σε τουλάχιστον 500 κομμάτια. Στόχος, να σταματήσουν τα εξειδικευμένα πρωτότυπα που κυριαρχούσαν μέχρι τότε στους αγώνες. Το 1969 το Ford Torino Talladega ακολουθούσε αυτούς τους νέους κανονισμούς. Στη συνέχεια κέρδισε 29 αγώνες και 2 πρωταθλήματα. Δυστυχώς παράχθηκε για μόλις ένα χρόνο και ουσιαστικά ξεχάστηκε αμέσως μετά. Μόνο 501 Chrysler Hearst 300 κατασκευάστηκαν. Δύο από αυτά ήταν convertible για διαφημιστικούς λόγους. Ξεχώριζε για δύο λόγους. Το ιδιαίτερο βάψιμο, το τεράστιο καπό του κινητήρα και το επίσης τεράστιο port bagage. Οφείλουν το όνομά τους στη Hart Performance, μια εταιρεία που κατασκεύαζε ανταλλακτικά. Άσχημο και για τους πιο φανατικούς Αμερικάνους. SUV και παράλληλα τετράγωνο χωρίς ιδιαίτερα αισθητικά χαρακτηριστικά. Κι όμως είχε άλλες χάρες. 0-100 σε μόλις 5,3 δευτερόλεπτα και 1/4 του μιλίου σε μόλις 14. Απίστευτος αριθμός για αυτοκίνητο δρόμου της εποχής εκείνης.
ταχύτερος επί ταχύνσης ακόμη και από τη Ferrari 348 της ίδιας εποχής. Chevrolet Chevelle Laguna 454. Σχεδιασμένο ουσιαστικά για τη Laguna Beach. Είχε τη μοναδική δυνατότητα να βγάζεις με απλές κινήσεις τα επρός καθίσματα και να τα χρησιμοποιείς σαν ξαπλώστρες. Δυστυχώς οι πωλήσεις πήγαν χάλια. Buick GNX. GNX σημαίνει μεγάλο εθνικό πειραματικό. Σχεδιάστηκε και κατασκευαζόταν σε συνεργασία με τη McLaren. Παρακαλώ. Απόδοση ικανή να του προσφέρει 0-100 σε μόλις 4,7 δεύτερα. Επίδοση καλύτερη ακόμη και από αυτή της Ferrari Testarossa. Αν κατάφερνες βέβαια να το κρατήσεις στο δρόμο. Pontiac Turbo Trans Am. Η 1989 Pontiac Turbo Trans Am είναι ένα χαρακτηριστικό αυτοκίνητο των 80's. Εκπληκτική εμφάνιση, αλλά δύναμη που δεν αντιστοιχούσε στη φίρμα. Και όμως σήμερα είναι ένα από τα πιο ακριβά κλασικά αυτοκίνητα της εποχής του στη ΣΥΠΑ. Pontiac Firebird 400, ένα από τα πιο δυναμικά muscle cars σε εμφάνιση. Κάποιοι το καλούν και όμορφο. Δεν τα πήγε καλά όμως σε πωλήσεις. Γιατί? Το κοινό της εποχής δεν ήταν έτοιμο για τέτοια αυτοκίνητα. Και έτσι σήμερα είναι ένα από τα πιο σπάνια muscle cars. Mercury Cyclone CJ. CJ σημαίνει Cobra Jetant και αναφέρεται στον απίστευτο κινητήρα των 335 ύπων. Όπως όμως και το Pontiac Firebird 400, βρήκε το αγοραστικό κοινό ανέτοιμο να αγοράσει ένα muscle car παρόλες τις ανδιαφυσβήτητες επιδόσεις του. Chevrolet Corvette C4, το πιο κλασικό muscle car των 80's, αν και θα μπορούσε να το πει κανείς και sports car σε κάποια διάσταση. Στήχιζε στα βασικά μοντέλα ίσως και λιγότερο από 10.000 δολάρια και έχει ένα σασί που φοράει με βελτιώσεις και η C7 σήμερα. Δεν είχε δύναμη και απέκτησε μόνο όταν φόρεσε τον κινητήρα ZR1, αλλά πλέον απέκτησε και διπλάσια τιμή. Pontiac GTO. Η Pontiac ήταν μια δυναμική φίρμα πριν βγει από την αγορά και το GTO ένα από τα αυτοκίνητα που ανάγκασε τους υπόλοιπους κατασκευαστές να φτιάξουν αντίστοιχα μοντέλα. Σχεδιάστηκε με τη βοήθεια του γνωστού John DeLorean με ισχύ 360 ύπους. Όταν το 1973 οι πωλήσεις έπεσαν πολύ, ξαναβγήκε σαν compact αυτοκίνητο που ήταν μια πλήρης αποτυχία. Σήμερα το βρίσκεις με λιγότερο από 30.000 δολάρια. Studebaker Avanti. Το μοντέλο της εξαφανισμένης πλέον ξεχωριστής κατασκευάστριας ήταν ένα αστέρι στα 60's. Στην υπερτροφοδοτούμενη έκδοση είχε τελική 168 μίλια την ώρα, 270 χιλιόμετρα την ώρα.
ο Ιαν Φλέμινγκ, δημιουργός του James Bond, το έπαιρνε το δικό του μαζί του όπου και αν πήγαινε. Το έστελνε μάλιστα με καράβι, αν ο προορισμός ήταν μακριά. Σήμερα μπορείς να βρεις ένα τόσο εκπληκτικό αυτοκίνητο με μόλις 15.000 δολάρια. Buick Wildcat. Μια μοναδική προσπάθεια να αποκτήσει ένα muscle car την πολυτέλεια των υπόλοιπων αμερικάνικων αυτοκινήτων, ενώ οι υπόλοιποι ενδιαφερόντουσαν μόνο για τις επιδόσεις. Παρ' όλα αυτά, στην Buick δεν είχαν κάνει συμβιβασμούς με αυτές, με τον 455 Big Block V8 να αποδίδει 370 ολόκληρους ύπους. Pontiac 2 x 2 πήρε περίεργα το όνομά του, δύο επιβάτες εμπρός και δύο πίσω, για να καλύπτεις όσους θέλουν να τους πας βόλτα. Στην έκδοση με τους 376 ύπους είχε καθίσματα bucket μπροστά και λευγέ αλλαγής ταχυτήτων της Hurst. Δίνει την αίσθηση του Street Racer, κάτι απόλυτα λογικό, με το 0-100 να είναι στα 7 δευτερόλεπτα.